αποφάσισες να πάρεις μέρος στον συναρπαστικό διαγωνισμό του Generation Next. Σχημάτισες ομάδα με τους φίλους σου, αλλά τώρα σας απασχολεί το πώς θα εμπνευστείτε για να φτιάξετε το δικό σας project. Πολύ βασικό είναι να αποφασίσετε σε ποιο πραγματικό πρόβλημα θα προτείνετε μια πρωτότυπη λύση μέσω της εκπαίδευσης STEM. Πώς θα βρεθεί όμως αυτό? Συζήτησε με ανθρώπους γύρω σου. Η απάντηση ίσως βρεθεί από την προσωπική σας εμπειρία. Ενημερώσου. Σίγουρα στην περιοχή σου υπάρχουν τοπικοί φορείς και σύλλογοι που είναι πολύ πιθανό να χρειάζονται λύσεις σε κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Μπορείς ακόμη να αναλογιστείς τα γεωγραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής σου, τι προβλήματα αντιμετωπίζει η περιοχή σου λόγω συνθήκων ή τι μπορεί να βελτιωθεί για το καλό της οικονομίας. Μήπως υπάρχουν πλεονεκτήματα του τόπου σου για να αναδείξεις. Έχε τα μάτια και τα αυτιά σου ανοιχτά. Παρατήρησε. Μην περιορίζεσαι. Σκέψου, μήπως υπάρχει κάποιο κοινωνικό πρόβλημα που σε απασχολεί ή κάποιος τόπος που ξέρεις ότι έχει κάποιο πρόβλημα που θες να λύσεις. Ψάξε. Πολλές ιδέες μπορείς να βρεις και στο ίντερνετ, όπως στα social media, σε blog, βίντεο ή σε μηχανές αναζήτησης. Χρήσιμα μπορούν να φανούν και άρθρα σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε τοπικές κοινωνίες ή σχετικά με ανακαλύψεις, εφευρέσεις. Πηγή έμπνευσης μπορεί να αποτελέσει και η πλατφόρμα του Generation Next. Στην κατηγορία Discover μπορείς να βρεις βίντεο με μαθητές και εκπαιδευτικούς που έχουν λάβει μέρος στο πρόγραμμα, αλλά και βίντεο με παραδείγματα από τη διεθνή κοινότητα STEM. Επίσης, πηγαίνοντας στην κατηγορία Αποτελέσματα διαγωνισμών, μπορείς να εμπνευστείς από παιδιά της ηλικίας σου. Μια και εκεί θα βρεις όλα τα μαθητικά project που έχουν συμμετάσχει σε παλαιότερους διαγωνισμούς. Τέλος, στην κατηγορία blog υπάρχουν ενδιαφέροντα άρθρα που μπορούν να σου δώσουν έμπνευση και αφορούν στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον διαγωνισμό του Generation Next. Χαλάρωσε! Μια καλή ιδέα μπορεί να μην έρθει ποτέ αν την κυνηγάς. Αντίθετα, μπορεί να έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις όταν ακούς την αγαπημένη σου μουσική, όταν ασχολείσαι με το αγαπημένο σου άθλημα ή χόμπι, ακόμη και σε μια βόλτα με τους φίλους ή το κατοικίδιό σου. Ίσως η επαφή με τη φύση μπορεί να είναι αναζωογονητική. Τι θα έλεγες για μερικές πολύ καλές ταινίες, όπως το The Boy Who Harnessed the Wind? Κάνε κάτι που δεν έχεις ξανακάνει. Σπάσε τη ρουτίνα σου. Μίλα με νέους ανθρώπους. Επισκέψου νέα μέρη ή άκου διαφορετική μουσική από ό,τι συνήθως. Μια νέα οπτική στα πράγματα μπορεί να βοηθήσει. Να θυμάσαι ότι το θέμα που θα επιλέξεις με την ομάδα σου χρειάζεται να είναι κάτι που σας αρέσει, ώστε να διασκεδάσετε τη διαδικασία. Άλλωστε, πάντα είμαστε καλύτεροι κάνοντας αυτό που αγαπάμε. Μην ξεχνάς πως σε όλα αυτά δεν είσαι μόνος. Συνεργαστείτε με την ομάδα σου, έχοντας στο μυαλό σας τις παραπάνω συμβουλές και σίγουρα θα βρείτε σύντομα την καταλληλότερη ιδέα για το δικό σας project, το οποίο και ανυπομονούμε να μας παρουσιάσετε. Η περιπέτεια τώρα ξεκινάει.